Ηνωμένες Πολιτείες, δεν υπάρχει σλαβομακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα. Κυβέρνηση, αποκαθίσταται η ιστορική αλήθεια. Περσικός κόλπος, επιστολή Γκορμπατσόφ στη Βαγδάτη. George Bush, πολύ κοντά η απελευθέρωση του Κουβέιτ. Βομβιστικές επιθέσεις στο Λονδίνο. Αιματηρό και το φετινό εορταστικό τρίμερο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας που ικανοποιεί τα αισθήματα του ελληνικού λαού χαρακτήρισε η κυβέρνηση τη νέα διορθωτική δήλωση του State Department ότι δεν υπάρχει σλαβομακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για τις θέσεις της Αμερικανικής κυβερνήσεως, όπως αυτές περιγράφονται στην επιστολή που εστάλει το πρωί στον Υπουργό Εξωτερικών κ. Αντώνη Σαμαρά. Ο κ. Σαμαράς, λίγο πριν αναχωρήσει για το Λουξεμβούργο, το πρωί δήλωσε. Σε μια πρωτοφανή για την ιστορία της ενέργεια, η Αμερικανική κυβέρνηση μου απέστειλε σήμερα το πρωί επιστολή με την οποία ανατρέπει, ανασκευάζει τα σημεία της έκθεσης του State Department που δημιούργησαν το γνωστό θέμα. Στην επιστολή τονίζεται πρώτον ότι ο μικρός αριθμός Ελλήνων που μιλούν σλαβικά αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ελληνικού έθνους. Είναι δίγλωσσοι Έλληνες που μιλούν και σλαβικά. Είναι επομένως σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναγνωρίζουν ύπαρξη σλαβομακεδονικής μειονότητας. Αποτελούν, επαναλαμβάνω, αναπόσπαστο τμήμα του ελληνικού έθνους ο αριθμός των ανθρώπων αυτών. Δεύτερον, στην επιστολή αναφέρεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχονται πως με βάση τη συνθήκη της Λοζάνης η Ελλάδα αναγνωρίζει τη μειονότητα της Δυτικής Θράκης ως μουσουλμανική, καθώς και ότι η μειονότητα αυτή αποτελείται από τρία διαφορετικά στοιχεία: τους τουρκογενείς, τους αθήγανους και τους πομάκους. Επομένως είναι και πάλι σαφές ότι πάγια αυτή η ελληνική θέση προκύπτει από συγκεκριμένη διάταξη της συνθήκης της Λοζάνης και όχι βέβαια από κάποια αυθαίρετη ερμηνεία της συνθήκης, όπως κακώς άφησε να εννοηθεί η έκθεση του State Department. Τρίτον, ότι η Ουάσιγκτον δέχεται πως οποιασδήποτε ανακριβείς πληροφορίες περιέχει η έκθεση αυτή θα διορθωθούν από την Αμερικανική πλευρά. Συνεπώς δικαιώνεται η αποφασιστική στάση που επέδειξε από την πρώτη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση με το που είδε η έκθεση το φως της ημέρας. Πέραν αυτών θέλω τέταρτον να σας επισημάνω ότι στη σημερινή Αμερικανική επιστολή αναφέρεται κατηγορηματικά ότι κανένα από τα σημεία της έκθεσης του State Department δεν νομιμοποιεί οποιαδήποτε διεκδικητική βλέψη σε βάρος της χώρας μας. Αντίθετα, η Αμερικανική κυβέρνηση δηλώνει σε αυτή την επιστολή με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι όχι μόνο αποφασισμένες να ενισχύσουν την ασφάλεια και την ευημερία της χώρας μας, αλλά ότι θα είναι, και διαβάζω επί λέξη, υπερασπιστές της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδος. Δήλωση η οποία επιβεβαιώνει πανηγυρικά τη δέσμευση που ανέλαβαν οι Ηνωμένες Πολιτείες έναντι της χώρας μας, διαστόματος του ιδίου του Προέδρου Μπους στο πρόσφατο ταξίδι μου στη Ουάσιγκτον. Στην επιστολή της Αμερικανικής κυβερνήσεως που υπογράφει ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα κ. Σωτήρχος και η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα, αναφέρεται επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν την ελληνική δημοκρατία σταθερό δημοκρατικό καθεστώς αποφασισμένο να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των πολιτών του. Τονίζεται τέλος ότι η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να εργαστούν μαζί για την προώθηση των κοινών τους στόχων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στον Περσικό κόλπο τώρα όλος ο κόσμος περιμένει να πληροφορηθεί τα αποτελέσματα της ίστατης διπλωματικής προσπάθειας που έγινε με μεσολάβηση της Μόσχας. Οι προτάσεις Γκορμπατσόφ μεταβιβάστηκαν στη Βαγδάτη και αναμένεται τώρα η αντίδραση του Σαντάμ Χουσέιν. Πάντως η πολυεθνική δύναμη είναι έτοιμη για την τελική αναμέτρηση και ο Αμερικανός πρόεδρος George Bush δήλωσε το απόγευμα ότι η απελευθέρωση του Κουβέιτ είναι πολύ κοντά. Στη
Συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για να βρεθεί έστω και στο παραπέντε πριν τη χερσαία αναμέτρηση. Πολιτική λύση στον πόλεμο του Περσικού παρέδωσε σήμερα ο Σοβιετικός ηγέτης Μιχαήλ Κορμπατσόφ στον Ιρακινό Υπουργό Εξωτερικών Ταρέκ Αζίζ. Ο Ιρακινός αξιωματούχος, ο οποίος χαρακτήρισε τη συνάντησή του με τη Σοβιετική ηγεσία πολύ επικοδομητική, αναχώρησε ήδη από τη Μόσχα για τη Βαγδάτη, από όπου και αναμένεται η απάντηση στην ίστατη Σοβιετική πρωτοβουλία. Για την πρόταση Κορμπατσόφ, το Σαντάμ Χουσέιν, έχουν ενημερωθεί οι συμμαχικές δυνάμεις. Επιφυλακτική είναι προς το παρόν η αντίδραση του Λευκού Οίκου ως προς τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας Κορμπατσόφ. Ο πόλεμος και η προετοιμασία για τις χερσαίες επιχειρήσεις ακολουθούν το πρόγραμμά τους, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών James Baker, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος George Bush, απαντώντας σε δημοσιογράφους, είπε: «Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι η απελευθέρωση του Κουβέιτ είναι πάρα πολύ κοντά». Αεροσκάφη των συμμαχικών δυνάμεων ρίχνουν από το πρωί φυλάδια σε κατοικημένες περιοχές του Ιράκ, με τα οποία ειδοποιούν τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για μεγαλύτερη ασφάλεια. Ορισμένα από τα φυλάδια παρασύρθηκαν από τον αέρα στο έδαφος του Ιράν, από όπου και μεταδόθηκε η είδηση. Στη Βαγδάτη, μετά τη διακοπή επαόριστον στη διανομή καυσίμων, οι αρχές επέβαλαν σήμερα και δελτίο στα τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Οι κάτοικοι της Ιρακινής πρωτεύουσας προμηθεύονται από το πρωί ό,τι προλάβουν. Στρατηγικοί στόχοι στη Βαγδάτη βομβαρδίστηκαν και πάλι. Ο επικεφαλής των στρατιωτικών επιχειρήσεων της Συμμαχίας στη Σαουδική Αραβία, ο Αμερικανός στρατηγός Νόρμαν Σβάτσκοφ, δήλωσε ότι είναι όλα έτοιμα για την τελευταία φάση της επίθεσης εναντίον των Ιρακινών στο Κουβέιτ και ότι στόχος της όλης επιχείρησης είναι να λήξει το συντομότερο και με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες. Την ίδια στιγμή που έχουν ολοκληρωθεί όλες οι στρατιωτικές ασκήσεις και προετοιμασίες για τις μάχες εδάφους, ναρκαλιευτικά στη θάλασσα του Περσικού χτενίζουν την περιοχή για να εξουδετερώσουν νάρκες. 7 Αμερικανοί ναύτες τραυματίστηκαν όταν 2 πλοία του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού έπεσαν σε νάρκες που έχουν τοποθετήσει οι Ιρακινοί στον Περσικό. Οι ζημίες που υπέστησαν τα πλοία δεν είναι σοβαρές και παραμένουν επιχειρησιακά, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματικών στο Μπαχρέιν. Βομβιστικές επιθέσεις στο Λονδίνο. Ένα άτομο σκοτώθηκε και τουλάχιστον 38 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ένα μικρό αγοράκι, σήμερα στο Λονδίνο από εκρήξεις βομβών στους σιδηροδρομικούς σταθμούς Βικτόρια και Πάτινγκτον. Λίγη ώρα μετά τις εκρήξεις, το Ιρακινό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΝΑ μετέδωσε ότι οι βομβιστικές επιθέσεις εναντίον των 2 σιδηροδρομικών σταθμών του Λονδίνου ίσως σημειώθηκαν εξαιτίας της ενεργού συμμετοχής της Βρετανίας στις επιχειρήσεις της πολυεθνικής δύναμης εναντίον των Ιρακινών στρατευμάτων. Ωστόσο, η αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι λίγο πριν σημειωθούν οι εκρήξεις, ένας άνδρας με Ιρλανδική προφορά τηλεφώνησε στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και δήλωσε ότι είναι μέλος του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού, προειδοποιώντας για την επίθεση στο σταθμό της Βικτόρια. Πάντως, από το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού John Major εκφράστηκαν αμφιβολίες επειδή ο εκρηκτικός μηχανισμός δεν μοιάζει με αυτούς που συνήθως χρησιμοποιεί ο IRA. Τη στιγμή της δεύτερης έκρηξης στο σταθμό του Πάτινγκτον βρίσκονταν μόνο 11 εργάτες και έτσι δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές. Υπενθυμίζεται ότι πριν από 11 μέρες ο ΙΡΑ είχε εξαπολύσει επίθεση με ρουκέτες εναντίον της πρωθυπουργικής κατοικίας στην Downing Street και του Υπουργείου Αμήνης. Λίγο μετά τις εκρήξεις, στον υπόγειο του Λονδίνου, άγνωστος με Ιρλανδική προφορά πάλι τηλεφώνησε στο αεροδρόμιο του Heathrow για να προειδοποιήσει ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα. Το αεροδρόμιο του Heathrow εκενώθηκε και μέχρι αργά το απόγευμα συνεχίζονταν οι έρευνες για να βρεθεί κάποιος εκρηκτικός μηχανισμός, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Τις εξελίξεις στον Περσικό κόλπο συζήτησαν σήμερα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, κύριο Ανδρέα Παπανδρέου, οι πρεσβευτές του Ιράκ, του Σουδάν, της Λιβύης, της Τινησίας, της Αλγερίας, της Ιορδανίας και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Το ρεπορτάζ η Αθηνά Ραπίτου. Οι πρεσβευτές 7 αραβικών κρατών τόνισαν στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ την ανάγκη να εξαντληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για πολιτική επίλυση της κρίσης. Εν ώψη της συζήτησης στη Μόσχα αλλά και του επικείμενου χερσαίου πολέμου, ο κ. Παπανδρέου υποστήριξε ότι η πρόταση του Ιράκ για ειρήνευση ίσως δεν έχει ερμηνευθεί πλήρως και αποτελεσματικά. Οι όροι που θέτει η Βαγδάτη, είπε, είναι η εφαρμογή των ίδιων κανόνων και ψηφισμάτων του ΟΗΕ και για άλλα περιφερειακά προβλήματα της περιοχής, όπως η Αραβο-Ισραηλινή διένεξη, το Παλαιστινιακό και το Κυπριακό. Πράγματι, ανοίγει το δρόμο, εφόσον αυτό είναι η επιθυμία των πολυεθνικών δυνάμεων και ιδιαίτερα της Αμερικής, ανοίγει το δρόμο για μια διαδικασία που ίσως οδηγήσει σε ειρηνική λύση. Και αυτό είναι κρίσιμο. Είναι κρίσιμο για το μέλλον της περιοχής. Είναι κρίσιμο για την πατρίδα μας.
είναι κρίσιμο για την ίδια την Ευρώπη, για να ξαναβρει τη δική της φωνή. Ο κύριος Παπανδρέου δεσμεύτηκε να συνεχίσει τις προσπάθειες με όλους τους δυνατούς τρόπους για ειρηνική επίλυση της κρίσης, θέση που διατύπωσε στη Βουλή, δίνοντας παράλληλα και μια άλλη διάσταση στην πρόσφατη συζήτηση για την εξωτερική πολιτική. Ήταν μια χρήσιμη, πράγματι, συζήτηση στη Βουλή, που ελπίζω να αποδώσει μακροπρόθεσμα στον εθνικό τομέα. Όπως είπαμε και στην αρχή του δελτίου μας, ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Αντώνης Σαμαράς αναχώρησε το πρωί για το Λουξεμβούργο για να λάβει μέρος στη Σύνοδο Υπουργών της Κοινότητας. Σύμφωνα με έγκυρες κοινοτικές πηγές, ο κ. Σαμαράς ενδέχεται να έχει ιδιαίτερη συνάντηση στο περιθώριο της Συνόδου με τον Υπουργό Εξωτερικών του Λουξεμβούργου, κ. Πος, που ως γνωστόν προεδρεύει αυτό το εξάμεινο στην κοινότητα, με θέμα φυσικά τη γνωστή πρωτοβουλία της ΕΟΚ για το Κυπριακό. Ήδη το πρωί, ο κ. Σαμαράς, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, επιβεβαίωσε ότι θα συναντηθεί με τον κ. Πόους. Το Συμβούλιο Υπουργών θα συνέλθει αύριο το πρωί. Αύριο το απόγευμα, ο κ. Σαμαράς θα αναχωρήσει για τη Μαδρίτη, όπου θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στην Ισπανική πρωτεύουσα, ο κ. Σαμαράς θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομολογό του, κ. Βαλκόφ, ενώ διπλωματικές πηγές θεωρούν πολύ πιθανή και συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, κ. Αλφοφοτσί. Σε θετικό και γόνιμο κλίμα γίνονται οι επίσημες συνομιλίες του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, κ. Σταύρου Δήμα, με αξιωματούχους της Ιρανικής κυβερνήσεως, καθώς και οι συναντήσεις που έχει με επιχειρηματίες του Ιράν, η πολυάριθμη ελληνική αντιπροσωπεία, από στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, η οποία συνοδεύει τον Υπουργό. Το πρωί υπογράφηκε συμφωνία μεταξύ των εκπροσώπων της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου και της αντίστοιχης Ιρανικής για προμήθεια στην Ελλάδα σημαντικών ποσοτήτων αργού πετρελαίου το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου. Στο πλαίσιο των επαφών για σύσφιξη και αναβάθμιση των πολιτικών και οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών, ο κ. Δήμας θα συναντηθεί με τον πρώτο αντιπρόεδρο του Ιράν, κ. Χαμπίμπι, και με τον Υπουργό Πετρελαίου της χώρας. Οι συζητήσεις θα επεκταθούν και σε άλλα πετρελαϊκά θέματα, όπως είναι η πιθανότητα δημιουργίας στην Ελλάδα κέντρου διανομής για όλη την Ευρώπη ιρανικού πετρελαίου με την κατασκευή των απαραίτητων αποθηκευτικών χώρων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής, πέρασε το πρωινό του στον κόλφο της Γλυφάδας, όπου του δόθηκε η ευκαιρία να ξεφύγει για λίγο από την καθημερινότητα και να ασχοληθεί με το αγαπημένο του σπορ. Καθαρή Δευτέρα σήμερα και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Καραμαλής, βρήκε την ευκαιρία να ξεφύγει από τα καθημερινά και να περάσει λίγες ώρες με το αγαπημένο του σπορ, τον γκολφ. Ο πρόεδρος κατέβηκε στη Γλυφάδα γύρω στις 12 και έμεινε στο γήπεδο του γκολφ μια μισή ώρα. Ήταν ιδιαίτερα διάθετος, εύστοχος στις βολές του και συνομίλησε με τους δημοσιογράφους για αρκετή ώρα. «Σήμερα δεν έχει δηλώσεις», είπε ο κ. Καναμαλής. «Σήμερα είναι καθαρή Δευτέρα». Με προβλήματα συνεχίζεται και αυτή την ώρα η επιστροφή των εκδρομέων από την επαρχία λόγω των εορτών της Αποκριάς και της Καθαράς Δευτέρας. Πολύ μεγάλη κίνηση παρατηρείται στους εθνικούς δρόμους Αθήνας Κορίνθου και Αθήνας Λαμίας, παρά το γεγονός ότι η τροχαία Αττικής έχει παραχωρήσει επιπλέον λωρίδες κυκλοφορίας στο ρεύμα προς την Αθήνα. Υπολογίζεται ότι 160.000 αυτοκίνητα είχαν φύγει από την πρωτεύουσα και επιστρέφουν σταδιακά από το μεσημέρι. Μεγαλύτερη όμως είναι η κίνηση στον εθνικό δρόμο Αθήνας Κορίνθου λόγω του καρναβαλιού στην Πάτρα. Αυτός είναι και ο λόγος που κατά διαστήματα υπάρχει μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση στη γέφυρα του Ισθμού της Κορίνθου και σε ορισμένα άλλα σημεία. Παρά τα αυξημένα μέτρα της τροχέας, η άσφαλτος βάφτηκε με αίμα και αυτό το εορταστικό τρίμερο κατά την έξοδο και επιστροφή των εκδρομέων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχέας, από την Παρασκευή μέχρι αυτή την ώρα έγιναν σε όλη τη χώρα 75 τροχαία δυστυχήματα, στα οποία έχασαν τη ζωή τους 20 άτομα και τραυματίστηκαν 130, από τα οποία τα 40 σοβαρά. Η τροχέα συνιστά στους οδηγούς να διατηρούν την ψυχραιμία τους στις καθυστερήσεις που παρουσιάζονται και να αποφεύγουν τα αντικανονικά προσπεράσματα, τα οποία συνήθως προκαλούν τα πολύ νεκρά δυστυχήματα. Σε μία από τις εισόδους της Αθήνας, το συνεργείο της ελληνικής τηλεόρασης 2 με την ρεπόρτερ Μίνα Τσόλα περίμενε τους Αθηναίους που επέστρεφαν. Το τριήμερο ή το διήμερο ή και ακόμα οι λίγες ώρες ήταν αρκετές για τους Αθηναίους
να περάσουν ευχάριστα στους τόπους διαφυγής που διάλεξαν το τελευταίο Σαββατοκύριακο της αποκριάς και την καθαρά Δευτέρα. Δυστυχώς όμως οι όμορφες στιγμές κρατάνε λίγο και η επιστροφή στην καθημερινότητα για μερικούς άχαρη. Τα μπαγκάζια λοιπόν ξαναφορτώνονται, γίνεται προσκλητήριο σε όλη την οικογένεια, τους φίλους, αλλά και σε κάποια τετράποδα που είχαν την τύχη να αποδράσουν με τα αφεντικά τους. Η επιχείρηση επιστροφή αρχίζει και αυτό που έχει απομείνει δεν είναι παρά οι αναμνήσεις. Πολύ καλά, περάσαμε καλό καιρό. Σας έτυχε κανένα πρόπτο? Όχι, όχι, όχι. Α, εδώ πετάξαμε? Βεβαίως, βεβαίως πετάξαμε. Πού είχατε πάει το τρίμερο? Ναι, Κωνσταντίνο. Ήταν όμορφα. Πάρα πολύ ωραία. Βρήκατε καλό καιρό? Ναι, πολύ καλό ήταν. Πετάξατε τα ετούς, πώς περάσατε? Πάρα πολύ όμορφα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ναι. Έχετε και άλλους φίλους στον Άγιο Στέφανο? Ναι. Ναι. Εδώ τριγύρω ήμασταν. Πώς περάσατε? Ωραία. Και για τις τρεις μέρες? Και τις τρεις. Τα παιδιά αετούς πετάξανε? Ναι, βέβαια. Χιλιάδες κατοικοί της πρωτεύουσας γιόρτασαν σήμερα τα πατροπαράδοτα κούλουμα στις γειτονιές της Αθήνας, στο Φιλοπάπου, στον Αρτιτό, στο Άλσος Βεϊκού, στο Μαρούσι, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στο ρεπορτάζ ο Πέτρος Κασιμάτης. Σήμερα καθαρή Δευτέρα, αλλά όχι και τόσο καθαρή εξαιτίας του άσχημου καιρού, αλλά οι Αθηναίοι πέταξαν τον έτο και γιόρτασαν τα κούλουμα. Φόρεσαν σήμερα τις μάσκες της χαράς τους. Το άσχημο τελικά δεν ξεφτίζει μέσα στον αντιφάγο χρόνο. Όσοι έμειναν στην Αθήνα, μικροί και μεγάλοι, βρήκαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν με το πέταγμα του χαρπεριτού, να δοκιμάσουν την ξεροψημένη λαγάνα και τα νηστίσιμα, το καλό κρασί και να το ρίξουν στο γλέντι. Να φάμε τη λαγάνα μας, να φάμε τα νηστίσιμά μας, να δούμε τον κόσμο. Πήγαμε και στην πλατεία εκεί που τραγουδάνε η ορχήστρα. Ωραία είναι. Χιλιάδες Αθηναίοι γέμισαν τους λόφους του Φιλοπάπου, του Αρτιτού, του Άλσους Βεϊκού, του Δάσου Συγκρού στο Μαρούσι, στο Κτήμα στο Γουδί, ακόμα και στο πεδίο του Άρεως και στο Ζάπιο. Στο Φιλοπάπου ο Δήμος Αθηναίων ήταν παρόν. Προσφέρουμε πάντα την πατροπαράδοτη λαγάνα και τους χαλβάδες. Μιλάμε για φορτηγά ολόκληρα που μέχρι τώρα έχουμε δώσει. Έχουν έρθει τίνοι οι οποίοι προσφέρουν ρακί και πατροπαράδοτα νηστίσιμα γλυκά και οι μεγαρίτες που πάντα φέρνουν ελιές, χαλβά και κρασί. Η μέρα είναι ωραία και νομίζω ότι περνάμε πολύ καλά όλοι. Δεν ήρθαν όμως μόνο οι Αθηναίοι, ήταν και από την Τίνο. Είστε από την Τίνο και φέρατε ρακί. Ρακί και παραδοσιακά γλυκά, πιζέδες. Θα τα κερνούσαν αυτές τις μέρες της καθαρά Δευτέρας, γιατί είναι νηστίσιμα. Κάτω από τα βέφκα, πατροπαράδοτη λαγάνα και καλό κρασί. Κρασάκι, θέλετε να πιείτε, παιδιά? Εγώ πίνω πολύ κρασί. Πίνω μέχρι 5 κιλά την ημέρα. Στο Άλσος Βεϊκού, στο Γαλάτσι, ο Δήμος ετοίμασε δωρεάν τραπέζι με ρετσίνα, φασολάδα και σαρακοτσιανά, με καλλιτεχνικό πρόγραμμα και παραδοσιακούς χορούς. Καθαρή Δευτέρα δεν είναι μόνο η λαγάνα, τα γλέντια και οι νηστίσιμοι μεζέδες, αλλά και το πέταγμα του αετού. Να τι μας είπαν οι δήμονες. Τι γίνεται με το πέταγμα του αετού, έχει αέρα? Δεν έχει αέρα καθόλου. Καθόλου, ναι. Πόση ώρα προσπαθείτε για να πετάξετε τον αετό? Τώρα 10 λεπτά. Παναγιώτη, πετάς τον αετό κάθε χρόνο, έρχεσαι στο Φιλοπάπου για τη δουλειά? Ναι, ναι. Έρχομαι πολλές φορές. Τώρα τι γίνεται, έχει αέρα? Έχει πολύ, αλλά έχει. Σήμερα όλος ο κόσμος είναι χαρούμενος. Διαγωνισμό χαρταετού διοργάνωσε φέτος για πρώτη φορά στις εγκαταστάσεις του εκπαιδευτικού κέντρου στη Βάρη το Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. Το ρεπορτάζ είναι Τάσα Πιάνγκου. Στις κολούμνες, δηλαδή στις κολόνες του Ναού του Ολύμπιου Δία, μαζεύονταν οι Αθηναίοι για να γιορτάσουν την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς και την καθαρή Δευτέρα. Το Σώμα Ελληνίδων Οδηγών άλλαξε για φέτος τον τόπο του ραντεβού, αφού εδώ και αρκετά χρόνια το κλεινό νάστι έχει επεκταθεί και πέραν του Ναού του Πατέρα των Θεών. Το πρόγραμμα, εκτός από τους παραδοσιακούς χορούς και το επίσης παραδοσιακό τσιμπούσι, περιλάμβανε και διαγωνισμό πετάγματος χαρταετού. Κύριε Νάσο, σε πόση ώρα καταφέρατε να μολύσετε 150 μέτρα καλούμπα? Κοιτάξτε, δεν ήταν, ήταν πολύ δύσκολο να βγει, μιας και οι συνθήκες δεν ήταν τόσο εύκολες, αλλά σε κάποια στιγμή έδωξε λίγο αέρα, το καταφέραμε όλο και περίπου σε μισή μία ώρα το είχαμε σηκώσει μέχρι ψηλά. Η πρόεδρος του σώματος, η κυρία Κωνσταντινίδη, έκανε ό,τι μπορούσε για να δώσει το καλό παράδειγμα. Είναι μια πολύ χαρούμενη μέρα. Είμαστε στη Βάρη μαζεμένοι να γιορτάσουμε τα κούλουμα ελληνικά, με ελληνικούς χορούς, με τραγούδια και τώρα πετάνε στους χαρταετούς. Ήρθα σήμερα με μια συντροφιά όμορφη εδώ πέρα. Είχα να πετάξω ιατρό 50 ολόκληρα χρόνια. Αρχίζουν αύριο στο Ολυμπιακό Στάδιο της Καλογρέζας οι εργασίες του 13ου Συνεδρίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, το οποίο θεωρείται καθοριστικής σημασίας για την πορεία του κόμματος. Τις εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξει ο πρόεδρος του ΚΚΕ, κ. Χαρίτας Θωράκης, ενώ την εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής θα παρουσιάσει ο Γενικός Γραμματέας κ. Γρηγόρης Παράκος. Στην έναρξη των εργασιών έχουν προσκληθεί να παραστούν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Καραμαλής,
ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Χρήστος Αρτετάκης, οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων, ο Πρόεδρος της Βουλής, καθώς και αντιπροσωπείες πολιτικών νεολαίων και συνδικαλιστικών οργανώσεων. Όπως έγινε γνωστό, χαιρετισμό στο συνέδριο θα απευθύνει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Μητσοτάκης, ενώ στην αντιπροσωπεία θα μετέχουν η Υφυπουργός κ. Ντόρα Μπακογιάννη και ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος κ. Γαρδέλης. Εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ θα παραστεί αντιπροσωπεία με επικεφαλής του Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής κ. Άκη Τσοχατζόπουλο. Επικεφαλής της Ελληνικής Αριστεράς θα είναι ο Γραμματέας του Κόμματος κ. Φώτης Κουβέλης. Οι εργασίες του συνεδρίου θα ολοκληρωθούν την Κυριακή με την εκλογή της Νέας Κεντρικής Επιτροπής, η οποία με τη σειρά της θα αναδείξει τον Γενικό Γραμματέα και το Πολιτικό Γραφείο. Η νέα σύνθεση του καθοδηγητικού οργάνου θα εξαρτηθεί από το εκλογικό σύστημα που θα εγκρίνει το συνέδριο. Η μεταφορά των προσωπικών αντικειμένων της τέως βασιλικής οικογένειας έγινε στο πλαίσιο της καταρχήν συμφωνίας της κυβερνήσεως του ΠΑΣΟΚ, την οποία στη συνέχεια υιοθέτησε η σημερινή κυβέρνηση και επί της οποίας, της συμφωνίας δηλαδή, είναι απολύτως ενήμερη η πολιτική αρχηγή του ΠΑΣΟΚ και του συνασπισμού. Αυτό αναφέρει η κυβερνητική ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα και στην οποία προστίθεται ότι λεπτομέρειες θα δοθούν από το Υπουργείο Οικονομικών και ότι η συμφωνία αυτή είναι ασφαλώς υπέρ των συμφερόντων του Δημοσίου. Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι η κυβέρνηση έχει όλη την ευθύνη για το σχεδιασμό και την εκτέλεση της μεταφοράς και ότι η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας είναι υπόλογη για την προφανή συναλλαγή, όπως την χαρακτηρίζει, με τον έκτοτο βασιλιά και την τεράστια ζημία που υφίσταται σήμερα το ελληνικό δημόσιο. Απολογούνται αύριο το πρωί στον 14ο τακτικό ανακριτή ο Ρουμάνος ποδοσφαιριστής Ντάνουτ Λούπου, 4 ακόμη συμπατριώτες του και 2 Έλληνες, οι οποίοι όπως είναι γνωστό είχαν συστήσει σπήρα με πλούσια δράση σε διαρρήξεις και κλοπές. Εναντίον τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για διακεκριμένες κλοπές, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και ηθική αυτουργία στις πράξεις αυτές, αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος για τα οποία προβλέπεται ποινή κάθειρξης. Στάσεις εργασίας των εργαζομένων στα αστικά λεωφορεία έχουν εξαγγελθεί και αυτή την εβδομάδα. Την Τρίτη και την Πέμπτη η στάση εργασίας έχει προγραμματιστεί από τις 11 το πρωί έως τις 3 το απόγευμα, ενώ την Τετάρτη και την Παρασκευή από τις 5 έως τις 8 το πρωί και από τις 9 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα. Επιστρέφουμε και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα με τις εξελίξεις στη Σοβιετική Ένωση και την Αλβανία, το νέο έτος στην Ταϊλάνδη και τις χιονοπτώσεις στην Αλγερία, μας ενημερώνει ο Μπάμπης Ξενάριος. Άρχισαν σήμερα στη Μόσχα οι εργασίες του Ανωτάτου Σοβιέτ σε μια κρίσιμη συνεδρία.